οποίοι μπορεί να καταφέρουν να παίζουν και πολλά χέρια και να εκμεταλλεύονται με επιθετικό τρόπο να καταφέρουν να έχουν καλά αποτελέσματα. ABC παίκτης. Είναι σχετικά tight παίκτης, παίζει τα φύλλα του. Δηλαδή, βλέπεις ότι θα παίξει τα ζευγάρια, τα μεγάλα, τα σώρικα, σοντάμα. Είναι σχετικά tight και ξέρεις πάνω κάτω σε κάθε στιγμή πάνω κάτω τι εύρος φύλων έχει. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ αργότερα για το εύρος των φύλων, γιατί θεωρώ ότι είναι το νούμερο ένα στο πόκερ και ο τρόπος που πρέπει να σκεφτόμαστε σε κάθε σημείο σε ένα χέρι. Θα το χαρακτηρίσεις πιο passive από τον tight αυτόν, τον ABC. Από τον tight σίγουρα, ναι. Δεν είναι ιδιαίτερα passive ένας ABC παίκτης, απλά είναι με το βιβλίο. Παρακαλώ. Έχει μεγάλα φύλλα ο ABC. Ο ABC γενικά παίζει τα φύλλα του. Όλα τα φύλλα. Τα φύλλα του τα καλά. Όταν ενώ παίζει τα φύλλα του, ενώ παίζει τα καλά φύλλα. Α, μεγάλα. Δεν θα του δει τον παίκτη που παίζει ABC Poker να ανοίξει στο showdown, α πούμε, 3-7. Τι διαφορά έκανε ο Τάιτ αυτό. Με τον Τάιτ. Με τον Τάιτ. Με τον ABC έχουν διαφορά. Ο Τάιτ με τον ABC έχουν διαφορά ότι ο Τάιτ, ακόμα και όταν δεν έχει χτυπήσει το flop, θα παίξει επιθετικά σίγουρα. Συνήθως ο ABC παίκτης, αν έχει θα χτυπήσει, αν δεν έχει δεν θα χτυπήσει. Και πάνω κάτω ξέρεις που βρίσκεσαι. Εντάξει, αυτές είναι κατηγοριοποιήσεις παικτών που δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξει όλα τα χέρια έτσι. Απλά όταν καθόμαστε σε ένα τραπέζι, το πρώτο πρέπει να κάνουμε είναι να κατηγοριοποιήσουμε τους παίκτες, στο μυαλό μας έστω. Αυτό όταν παίζουμε online γίνεται πιο δύσκολα προφανώς, γιατί στο live τον έχουμε μπροστά μας τον παίκτη και μπορεί να καταλάβουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά στο online μπορούμε να βάζουμε και notes και χρωματάκια.